Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μάκης Δεστούνης εδώ σε ένα ακόμα βίντεο του Joystick.gr. Το σημερινό βίντεο, το τεταρτιάτικο, θα το κάνουμε review και θα πούμε μερικά πράγματα για το Wolfenstein 2 The New Colossus. Θα μάθετε λοιπόν όσα πρέπει να ξέρετε και όσα πρέπει να γνωρίζετε για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όχι γιατί είμαι κανένας ξερόλας, αλλά λόγω της εμπειρίας μου που είχαμε το παιχνίδι. Και ξεκινάμε λοιπόν από το σενάριο, το οποίο σενάριο πρέπει να σας πω ότι είναι εξαιρετικά διασκεδαστικό. Γενικώς, σεναριακώς, υπάρχει ένα τρομερό παραλήρημα, δεν στηρίζεται καθόλου στη λογική και πρέπει να σας πω ότι ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε και με διασκέδασε πάρα πολύ. Δηλαδή, θα μπορούσα να συγκρίνω το σενάριο του παιχνιδιού με άνιμε που έχω δει και μάγκα που έχω διαβάσει. Τόσο υπερβολικό είναι και του ταιριάζει πάρα πολύ κατά τη γνώμη μου. Θα το δείτε κι εσείς, τουλάχιστον όσοι διαλέξετε να αγοράσετε το παιχνίδι. Να πω επίσης ότι όσοι σκέφτεστε να τα αγοράσετε τώρα και να παίξετε το παιχνίδι, πρέπει οπωσδήποτε και απαραίτητα, κατά τη γνώμη μου, να έχετε παίξει το πρώτο παιχνίδι. Γιατί υπάρχουν μέσα πρόσωπα, καταστάσεις και διάλογοι που για να τα καταλάβεις και να μπεις στο νόημα, πρέπει οπωσδήποτε να έχεις παίξει το πρώτο. Έτσι. Να πω επίσης ότι το δεύτερο ξεκινάει ακριβώς εκεί που τελειώνει το πρώτο. Άρα θα υπάρχει ένα χάσμα. Δεν θα βρίσκεται άκρη τι έχει συμβεί, τι γίνεται ακριβώς, γιατί βρίσκομαι εδώ. Πώς έπεσε αυτό σε κόμμα ή οτιδήποτε άλλο, εν πάση περιπτώσει. Και να πω επίσης ότι υπάρχουν και κάποιες επιλογές μες στο παιχνίδι, τις οποίες για να κάνεις πρέπει όντως να έχεις παίξει το πρώτο και να δεις τι επιλογές έχεις κάνει από το πρώτο, έτσι ώστε να διαλέξεις τα ίδια και στο δεύτερο. Για να δεις δηλαδή πώς θα πάει η ροή της ιστορίας. Για όσους δεν γνωρίζουν και δεν έχουν παίξει το πρώτο, να πω ότι εδώ βρισκόμαστε σε μια εναλλακτική πραγματικότητα, μάλλον. Στην οποία πλέον εδώ οι Ναζί έχουν κερδίσει τον πόλεμο και εσύ, έχοντας τον PJ Blazkowicz, τον αρχηγό των επαναστατών, ψάχνεις να βρεις τρόπο να καταστήλεις όλη αυτή την αυτοκρατορία των Γερμανών Ναζί. Αυτό είναι όλο. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα θα τα ανακαλύψετε μόνοι σας. Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τον οπτικό τομέα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Καταρχήν, περιβαλλοντικά, το πώς είναι σχεδιασμένο το περιβάλλον. Απίστευτοι φωτισμοί και μπορείς να διακρίνεις και την παραμικρή λεπτομέρεια στα κτίρια και στις πανοπλίες των εχθρών. Μιλάμε για τρομερή λεπτομέρεια, ιδιαίτερα άμα δείτε δηλαδή καταστρεμμένες περιοχές και δείτε μπάζα όλα αυτά τα πράγματα που υπάρχουν στο χώρο, θα πάθετε σοκ. Και εννοείται ότι εγώ το έπαιξα σε PlayStation 4. Σκεφτείτε ένας άνθρωπος ο οποίος το έχει σε PC με βαρβάτη χάρτα γραφικών, το τι θα δει το μάτι του εκεί πέρα. Άρα μιλάμε για ένα άψογο σχεδιαστικά περιβάλλον. Να πω επίσης ότι οι πανοπλίες των εχθρών είναι απίστευτες και αυτές βλέπεις εκεί πέρα και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ένα παράπονο όμως που έχω εγώ είναι το εξής. Το χέρι του πρωταγωνιστή που χειριζόμαστε είναι άθλιο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο αφήσανε στο φλού αυτή τη λεπτομέρεια. Εννοείται ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα σου χαλάσει την εμπειρία με το παιχνίδι, αλλά αν προσπεράσεις όλους τους εχθρούς και βρεις κάποιον αξιωματικό, ας πούμε, ο οποίος δεν φοράει κράνος, θα παρατηρήσεις ότι το πρόσωπό του δεν έχει καλά textures. Οι υφές δηλαδή πάνω στο δέρμα του δεν είναι και οι καλύτερες. Το ίδιο συμβαίνει και με το χέρι του. Και αυτό το πράγμα, επειδή το βλέπεις διαρκώς, είναι εξής έτσι σαν μια προχειρότητα. Ένα πράγμα το οποίο οπτικώς δεν ταιριάζει με όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό το λόγο το αναφέρω κι εγώ. Επίσης να πω ότι καθώς ξεκινάνε τα cutscenes, υπάρχει ένα lag, το οποίο lag διαρκεί 2 με 3 δευτερόλεπτα. Και αυτό με ενόχλησε. Και ξαναλέω και πάλι, δεν είναι πράγματα τα οποία θα σου αλλοιώσουν την εμπειρία σου με το παιχνίδι, απλά είναι ενοχλητικά και δείχνουν μια προχειρότητα. Αυτό ακριβώς είναι όλο και γι' αυτό το λόγο το αναφέρω. Πέρα από όλα αυτά όμως, οπτικώς είναι άψογο όσον αφορά τους φωτισμούς, όσον αφορά τα textures, όσον αφορά τις λεπτομέρειες στα κτίρια. Και μαζί με τα γραφικά, ας πάμε και στο level design, το οποίο level design μπορώ να πω πως είναι μέτριο έως κακό. Γιατί κακό? Θα σας πω αμέσως. Καταρχήν όλα μέσα σε ένα επίπεδο, σε μια πίστα ας το πούμε έτσι, μοιάζουν. Και εκεί είναι η φάση που χάνεις το δρόμο σου. Πολλές φορές τριγύρναγα σαν το χαζό γύρω γύρω, δεν μπορούσα να βγάλω άκρη προς τα που θα πάω λόγω του ότι όλα μοιάζανε. Έχω ξαναπεράσει από εδώ, δεν έχω ξαναπεράσει από εδώ. Συνέχεια αυτό το βιολί. Άρα το αποτέλεσμα για μένα ήταν κακό. Τώρα ίσως κάποιος άλλος το παίξει και δεν του παρουσιαστούν αυτά τα προβλήματα. Ωστόσο, εγώ έχασα πάρα πολλές φορές τον δρόμο, ξαναγύρισα στα ίδια και στα ίδια και στα ίδια, μέχρι να βρω άκρη τι γίνεται με το όλο stage, ας πούμε, με το στήσιμο της πίστας.
δεν έβγαζα άκρη πολλές φορές και αργούσα. Αργούσα άδικα. Δηλαδή όλο αυτό το πράγμα σε πήγαινε πίσω στη δράση. Άρα για μένα σχεδιαστικά, δηλαδή το level design, χάλια. Δεν μου άρεσε. Με επηρέασε λίγο ως προς την εμπειρία μου με το παιχνίδι. Όχι πολύ, αλλά σε έναν αρκετό βαθμό και με ενόχλησε. Αυτά όσον αφορά το σχεδιασμό, το level design, τα γραφικά, τον οπτικό τομέα γενικότερα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με το gameplay. Λοιπόν, όσον αφορά το gameplay, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Λειτουργούν τα ίδια ακριβώς πράγματα όπως ακριβώς και στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή, φανταστείτε ότι έχετε να κάνετε με ένα παιχνίδι του σήμερα με μηχανισμούς του 90. Ακριβώς αυτό. Βέβαια, εδώ έχουν βάλει και κάτι βοηθητικό. Στο προηγούμενο παιχνίδι, για να πάρεις το loot system του, δηλαδή εν ολίγης, αν ήθελες να μαζέψεις σφαίρες, πανοπλία, health κτλ. Αυτό εννοώ το loot system. Για να τα πάρεις αυτά, έπρεπε να πατήσεις ακριβώς πάνω από το αντικείμενο και να τα πάρεις. Δηλαδή, αυτός ακριβώς ήταν ο τρόπος που λειτουργούσε το loot system του παιχνιδιού. Εδώ πέρα, κάποιες φορές βοηθητικά, μερικές φορές ο χαρακτήρας τα μαζεύει και μόνος του. Έτσι ώστε να μην κοπεί η δράση λογικά. Όχι μόνο για να μην κοπεί η δράση, αλλά λόγω του ότι πολλές φορές έτρωγες ντου από παντού, κυριολεκτικά ντου από παντού. Δηλαδή βγαίναν από πίσω σου, από δεξιά, από αριστερά. Και αν είχαμε το παλιό σύστημα, χωρίς δηλαδή αυτό το υποβοήθημα να τα παίρνει μόνος του, λογικά θα χάνατε διαρκώς. Γιατί συνέχεια χρειάζεσαι σφαίρες, συνέχεια χρειάζεσαι χέλ, συνέχεια χρειάζεσαι να αναπληρώσεις την πανοπλία σου. Άρα έχουμε εκεί ένα βοήθημα, το έχουν προσθέσει και καλώς κάνει κατά τη γνώμη μου γιατί βοηθάει αρκετά. Να πω επίσης ότι είχα μεγάλο πρόβλημα με το χειρισμό του στόχου. Όχι το χειρισμό του παίχτη, το χειρισμό του στόχου. Κάτι που δεν είχα συναντήσει στο προηγούμενο και από περιέργεια έβαλα το πρώτο πάλι το Wolfenstein, το New Order και είδα ότι πραγματικά δεν έχω πρόβλημα σε σχέση με το δεύτερο. Στο δεύτερο πάει σαν τρελός ο στόχος. Βέβαια, έχει ρυθμίσεις έτσι ώστε να μειώσει την ταχύτητα του δεξιά-αριστερά και του πάνω-κάτω. Αυτό όμως λειτουργεί αρνητικά. Γιατί λειτουργεί αρνητικά? Γιατί καθώς την πέφτει ο πίσω, δεν γυρνάει γρήγορα ο χαρακτήρας έτσι ώστε να πετύχει στον πίσω. Ενώ στο παλιό λειτουργούσαν όλα τέλεια όσον αφορά το χειρισμό, σε αυτό κάτι δεν πήγε καλά. Άλλη μια προχειρότητα. Άλλο ένα πράγμα που δεν προσέξανε, γιατί μιλάμε για κονσόλα, δεν μιλάμε για ποντίκι. Οπότε πιστεύω ότι κάποιος που το έχει στο PC του πάλι, η εμπειρία του θα είναι πολύ καλύτερη από τη δικιά μου με αυτό το παιχνίδι. Και είναι κάτι το οποίο στην κονσόλα έπρεπε να το είχαν προσέξει. Και μιλάμε για PlayStation 4, λογικά το ίδιο θα συμβαίνει και για το Xbox One. Χωρίς να είμαι πολύ σίγουρος. Δεν έχω παίξει αυτή την έκδοση. Πιστεύω ότι η έκδοση του PC θα είναι καλύτερη λόγω του ότι έχεις ποντίκι και πληκτρολόγιο και έχεις μια αμεσότητα εκεί πέρα. Αλλά στο PlayStation 4 αυτό που αντιμετώπισα εγώ δεν μου άρεσε. Με δυσκόλεψε αρκετά. Και σας ξαναλέω και πάλι, δοκίμασα το προηγούμενο παιχνίδι και είδα ότι δεν υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Επίσης, σε αυτό το σημείο να αναφέρω ότι και σε αυτό το παιχνίδι όπως και στο προηγούμενο έχουμε την εμφάνιση κάποιων βασικών stealth μηχανισμών. Τους οποίους για να χρησιμοποιήσεις πρέπει να είσαι αρκετά δεξιοτέχνης και να έχεις αρκετή υπομονή. Το να βγάλεις δηλαδή ένα επίπεδο ολόκληρο χωρίς να σε πάρει χαμπάρι κανείς και χωρίς να σε ακούσει θεωρώ πως είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτά όσον αφορά τους stealth μηχανισμούς, οπότε τους αφήνουμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη και υπομονή ούτως ώστε να φέρουν εις πέρας μια αποστολή σε stealth mode. Λοιπόν, όπως και στα προηγούμενα, έχουμε κάποιες ανταμοιβές. Οι ανταμοιβές αυτές τι είναι και πώς έρχονται. Λοιπόν, τις ανταμοιβές τις παίρνεις μαξάροντας τα perks. Τα perks τι είναι? Τα perks είναι κάποια challenges στο παιχνίδι μέσα, τα οποία, ας πούμε, για παράδειγμα, σου λέει σκότωσε 10 άτομα με χειροβομβίδα. Ωραία, καλώς το έκανες, σκότωσε τώρα 30. Στους 60 που θα σκοτώσεις, γιατί έχει βαθμίδες όλο αυτό, σου δίνει μια ανταμοιβή. Ποια είναι αυτή η ανταμοιβή? Είτε να έχεις καλύτερο στόχο, είτε να τρέχεις γρηγορότερα, είτε να μπορείς να πηδήξεις πιο ψηλά. Παραδείγματα λέω τώρα, δεν είναι έτσι τα πράγματα, απλά δεν τα έχω κοιτάξει. Κάποια από αυτά που σας είπα υπάρχουν όντως, δηλαδή το να έχεις καλύτερο στόχο. Ή όταν στοχεύεις μέσω της διόπτρας να είναι πιο δυνατό το damage σου. Κάτι τέτοια πράγματα. Και εκτός από αυτά τα perks, τα οποία υπήρχαν και στο προηγούμενο παιχνίδι, έχουν προσθέσει και 3 skills. Τα οποία 3 skills δεν μπορείς να τα πάρεις και τα 3 με την πρώτη.
σε κάποια φάση του παιχνιδιού έχεις την επιλογή να διαλέξεις ένα από τα τρία. Ποια είναι αυτά τα τρία skills λοιπόν? Το ένα είναι κόμπρα, το οποίο σε βοηθάει να περνάς κάτω από στενά, στενούς αγωγούς, στενά ανοίγματα κτλ. Συγκεκριμένα όμως, όχι σε όλα. Είναι το ράμποκ, το οποίο παίρνει φόρα και σπάει τείχους, πετάει κάτω εχθρούς, τους κομματιάζει και μερικές φορές. Και το wanderer, το οποίο σου δίνει το δικαίωμα να πηδήξεις πολύ ψηλά σε κάποιους τείχους και να προχωρήσεις κατευθείαν από το να σκαρφαλώνεις από κουτάκι σε κουτάκι κτλ. Αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Λοιπόν, αυτές είναι οι προσθήκες που γίνανε, δηλαδή αυτά τα τρία skills, τα οποία εξελίσσει και αυτά με τη σειρά τους, και πάνω σε αυτά τα skills τα τρία παίρνεις και άλλα υπό skills μικρότερα, τα οποία είναι και αυτά βοηθητικά. Βοηθητικά είναι σχετικό βέβαια, γιατί εντάξει, το ότι το κάνουν πιο διασκεδαστικό το παιχνίδι αυτά τα τρία, ναι, όντως το κάνουν, αλλά ότι βοηθάνε πολύ και 100% δεν μπορώ να το πω. Επίσης να πω ότι στο gameplay συνάντησα κάποια προβλήματα με τη δυσκολία. Τι εννοώ? Παίζοντας το στο easy δεν έχανα ποτέ. Όταν λέμε ποτέ, ποτέ. Από όπου και να με χτυπάγανε, όσες φορές και να τρώγα σφαίρα και από όπου και να την έτρωγα, δεν έπεφτα κάτω με τίποτα. Δεν έπεφτε δηλαδή ούτε η ζωή, ούτε η πανοπλία, ούτε τίποτα. Καθώς το έβαλε όμως το normal, για να έχω λίγο ανταγωνιστικότητα και να τραβήξει λίγο παραπάνω το παιχνίδι, είδα ότι εκεί πέρα τα πράγματα γίνανε πολύ δύσκολα. Δηλαδή, αν το βάλουμε στο τρίτο επίπεδο δυσκολίας, τι ακριβώς θα συμβεί? Ή στο τέταρτο? Γιατί το παιχνίδι έχει 6 επίπεδα δυσκολίας, αν δεν κάνω λάθος, και ένα που ξεκλειδώνει αργότερα. Στο οποίο νομίζω ότι ο θάνατος είναι ανεξίτηλος. Δηλαδή, χάνεις μία φορά και ξαναγυρνάς από την αρχή. Τι ακριβώς συμβαίνει δηλαδή στα υπόλοιπα επίπεδα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Είναι λίγο unbalanced δηλαδή όλο αυτό. Δεν γίνεται δηλαδή στο easy να μην χάνεις ποτέ και στο normal, γιατί εγώ normal το θεωρώ, να χάνεις με την πρώτη. Έπρεπε να το είχαν ψάξει λίγο τη δυσκολία, τι ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή στα υπόλοιπα επίπεδα τι γίνεται, δεν πλησιάζεις καθόλου? Δεν ξέρω. Επίσης να πω ότι στο easy και στο normal η AI του παιχνιδιού, η νοημοσύνη δηλαδή των εχθρών, είναι εξαιρετική, ακόμα και στο easy, άσχετο ότι δεν σε πετάνε κάτω με τις σφαίρες και τα λοιπά. Αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο. Το θέμα είναι ότι είναι έξυπνοι. Σε βλέπουν δηλαδή με τον παραμικρό θόρυβο και κατευθείαν σημάνουν συναγερμό και γίνεται του κουτρούλι ο γάμος. Αυτό συνέβη και στο easy και στο normal. Και στο normal σε πολύ πιο έντονο βαθμό. Άρα λοιπόν έχουμε μια εξαιρετική AI του παιχνιδιού, και αν ήταν και το balance αυτό που λέω σε σχέση το easy με το normal, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα και ακόμα πιο διασκεδαστικά. Και πάμε τώρα στα όπλα. Το τι γίνεται με τα όπλα. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η ποικιλία των όπλων είναι πολύ μικρή. Πάρα πολύ λίγα, μονός ο αριθμός. Δηλαδή, 8 όπλα όλα και όλα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι και στο προηγούμενο ήταν πάρα πολλά τα όπλα, και στο προηγούμενο ο ίδιος ο αριθμός ήταν πάνω κάτω. Γίνονται και κάποιες αναβαθμίσεις εδώ πέρα, κάτι που δεν θυμάμαι αν γινόταν στο προηγούμενο. Δεν θυμάμαι δηλαδή αν μπορούσες να κάνεις αναβάθμιση στα όπλα στο προηγούμενο παιχνίδι. Σε αυτό όμως κάνεις, κάθε όπλο δέχεται 3 αναβαθμίσεις, και αυτό που πρέπει να σας πω εγώ είναι το εξής, ότι είτε έκανα τις αναβαθμίσεις είτε δεν τις έκανα, ένα και το αυτό. Δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Κάποια όπλα γινόντουσαν κιόλας, αισθάνθηκα ότι γινόντουσαν αδύναμα, ενώ κάποια άλλα όπλα αισθάνθηκα ότι και που την έκανα την αναβάθμιση δεν έτρεξε και τίποτα. Δεν αποκτήσανε δύναμη, δεν είδα αποτέλεσμα. Και είναι κάτι το οποίο θα το δείτε εσείς. Και δεν είναι η ιδέα μου, είναι σίγουρο αυτό το πράγμα. Οι αναβαθμίσεις εν ολίγης στα όπλα που έχουν βάλει, είτε δεν κάνουν τίποτα είτε τα κάνουν πιο αδύναμα. Και πάμε τώρα, φίλοι μου, στον ακουστικό τομέα. Στον ακουστικό τομέα μιλάμε για χάρμα. Όσον αφορά τα όπλα, πραγματικά νόμιζες ότι έριχνες με αυτό το όπλο. Και σας προτείνω να το παίξετε και με ακουστικά, για να έχετε πιο ωραία εμπειρία όσον αφορά τα όπλα που ρίχνουν κτλ. Πολλές φορές δηλαδή ήταν σαν να ήμασταν σε ανάσταση, δηλαδή τέτοια φάση. Εξαιρετικός ο ήχος των όπλων και η μουσική σκοτεινή και υποχθόνια ήταν αυτή που τέριαζε. Μου άρεσε πάρα πολύ. Το soundtrack γενικότερα δηλαδή όλη του παιχνιδιού ήταν πένα. Αλλά αυτό που παρατήρησα εγώ στα cutscenes, ενώ προσπαθείς να δεις την υπόθεση, μπερδεύεται ο διάλογος των χαρακτήρων με τη μουσική
και γίνεται ένα κομφούζιο. Και δεν καταλαβαίνει τι λένε αυτοί και δεν πιάνει πράγματα από την υπόθεση. Και γενικότερα δεν ξέρω, σαν να το έκανε ένας εραστέχνης, ας πούμε, τον ήχο. Όσον αφορά τα cutscenes, λέω πάλι. Αν είναι ικανό να επηρεάσουν την εμπειρία αυτό. Όχι, δεν είναι, αλλά αν θες να καταλάβεις και πέντε πράγματα την υπόθεση, νομίζω ότι έπρεπε να είχαν κάνει μια καλύτερη δουλειά. Τουλάχιστον να μην είχε μουσική, να μπορούσαμε να καταλάβουμε τι λέγανε οι πρωταγωνιστές. Εδώ έχουμε όλα μαζί. Μουσική να παίζει και η φωνή των πρωταγωνιστών γίνεται ένα κομφούζιο και δεν καταλαβαίνεις γρή. Τουλάχιστον εμένα αυτή είναι η παρατήρησή μου, δεν μου άρεσε καθόλου όλο αυτό, έπρεπε να το είχαν προσέξει. Και τέλος, για να τελειώνει μετά του Wolfenstein 2 New Colossus, πρέπει να σας πω για τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και πριν σας πω για τη διάρκεια του παιχνιδιού, να ξεκινήσω από το ότι λείπουνε boss μέσα στο παιχνίδι. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο που έγινε αυτή η επιλογή, δεν γνωρίζω γιατί το κάνανε, αλλά όλο το ζουμί του προηγούμενου Wolfenstein ήταν τα boss. Περίμενα και εδώ να δω τεράστια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, όποιος έχει παίξει το πρώτο. Και γενικότερα, boss, εφάνταστα, και δεν είδα τίποτα από boss. Παρά μόνο waves. Όλη την ώρα waves. Αρνητικό, αρνητικότατο κάνω τη γνώμη μου. Και τελευταίο είναι η διάρκεια του παιχνιδιού. Το οποίο σε πρώτη φάση και για πρώτο playthrough, γιατί δεν έψαξα ούτε δεξιά ούτε αριστερά, ήθελα να λάβω μόνο την εμπειρία του main campaign, μου κράτησε γύρω στις 7-8 ώρες. Πάρα πολύ μικρό. Για κεντρικό παιχνίδι και για ένα παιχνίδι το οποίο έχουν βγάλει μόνο αυστηρά. Δηλαδή είναι ένα παιχνίδι το οποίο έχει βγει αυστηρά single player campaign, έτσι. Δεν έχει βγει ούτε online, ούτε multiplayer, ούτε τίποτα από αυτά. Μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο απευθύνεται σε άνθρωπο ο οποίος το αγοράζει για να παίξει single player campaign. Οι 7 ώρες είναι πολύ λίγες. Και τα λεφτά που ζήταγε επίσης ήταν πάρα πολλά. Για τις 7 ώρες που έχει αυτό το παιχνίδι. Ναι, υπάρχουν παράπλευρες αποστολές οι οποίες έρχονται να προσθεθούν σε αυτό το παιχνίδι και να διευρύνουν το χρόνο. Αλλά ποιος νοιάζεται για τα collectibles, για τις παράπλευρες αποστολές. Εδώ μιλάμε για το κεντρικό παιχνίδι. Πόσο διαρκεί το κεντρικό παιχνίδι. Κάποιος άνθρωπος που παίρνει ένα παιχνίδι δεν κοιτάει καν τις παράπλευρες αποστολές και τα collectibles. Κοιτάει το κεντρικό παιχνίδι. Αυτό λοιπόν το παιχνίδι ήτανε πάρα πολύ μικρό και θα μπορούσα να σας πω ότι είναι πιο μικρό και από το Old Blood. Το prequel δηλαδή εν ολίγης του πρώτου Wolfenstein, το οποίο υποτίθεται πως ήταν DLC και αποφασίσαν να το βγάλουν stand alone, δηλαδή να το παίξεις μόνο του χωρίς να έχεις έννοια αν θα έχεις το κεντρικό παιχνίδι κτλ. Μπορώ να σας πω ότι διαρκεί λιγότερο ακόμα και από αυτό. Λοιπόν, αρνητικό. Και τώρα ποια είναι η τιμωγορία μου για αυτό το παιχνίδι. Είναι διασκεδαστικό, έχει τα ελαττώματά του, μικρό σε διάρκεια και τι προτείνω εγώ. Θα σας προτείνω να το παίξετε, μην χάσετε αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι διασκεδαστικό, έχει περίεργο σενάριο. Θα σας προτείνω να υπάρξει μία πτώση τιμή και να το πάρετε εκεί πέρα. Δηλαδή μία γερή πτώση τιμής και να το αγοράσετε εκεί και να το δοκιμάσετε με την ησυχία σας. Αν το πάρετε τώρα, θα ασχοληθείτε γύρω στις 3 με 4 μέρες και παπαλά, αυτό ήταν όλο. Ιδιαίτερα όσοι δεν θέλετε και να ζοριστείτε και πάρα πολύ και το βάλετε στο easy, θα καταλάβετε ακριβώς τι εννοώ. Λοιπόν, αυτά από μένα φίλες και φίλοι. Ήμουν ο Μάκης Ζεστούνης, εσείς παρακολουθήσατε Joystick GR και μέχρι το επόμενο review που θα κάνω, stay joystick.